Στη δίνη του Ρασία Γκέιτ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι αποκαλύψεις λαμβάνουν τη μορφή πιανοστιβάδας. Τρεις πρώην συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου φαίνεται να εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην υπόθεση. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος ομολόγησε πως είπε ψέματα στο FBI για τη συνάντησή του με καθηγητή, ο οποίος συνδέεται με το Κρεμλίνο. Ο Ελληνοαμερικανός υποστήριξε αρχικά πως το ραντεβού έγινε πριν βρεθεί στην εκστρατεία Τραμπ. Ωστόσο, η αλήθεια είναι διαφορετική. Ο καθηγητής, που φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος του Κρεμλίνου, είπε στον Παπαδόπουλο πως η Μόσχα διέθετε στοιχεία για να πλήξει την Κλίντον. Ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να υποβαθμίσει το ρόλο του. Η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς έκανε λόγο για έναν εθελοντή και τόνισε πως καμία δραστηριότητά του δεν έγινε με επίσημη ιδιότητα εκ μέρους της εκστρατείας Τραμπ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν ο Πολ Μάναφορτ και ο συνεργάτης του Ρικ Γκέιτς. Είναι αντιμέτωποι με 12 βαριές κατηγορίες, όπως η συνωμοσία κατά της χώρας και ξέπλυμα χρήματος μέσω offshore στην Κύπρο και όχι μόνο. Ο συνήγορος του πρώην επικεφαλής της εκστρατείας Τραμπ δήλωσε. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο κύριος Μάναφορντ συνωμότησε με τη ρωσική κυβέρνηση. Ο κύριος Μάναφορντ εκπροσώπησε εκστρατείες υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Ουκρανούς. Αυτές οι δραστηριότητες έληξαν το 2014, περισσότερα από 2 χρόνια πριν ο κύριος Μάναφορντ εργαστεί στην εκστρατεία του Τραμπ. Αμερικανικά μέσα επισημαίνουν πως η έρευνα Μιούλερ θα οδηγήσει στην απαγγελία κατηγοριών σε αρκετά πρόσωπα. Αναλυτές εκτιμούν πως οι αρχές θα προτάξουν τη σύνδεση των ατόμων αυτών με οικονομικά αδικήματα για να τους πιέσουν να παράσχουν πληροφορίες για τους δεσμούς της πλευράς Τραμπ με τη Μόσχα.